Τον Δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο επισκέφτηκε πρόσφατα στο γραφείο του πρώην Αντιπρόεδρος και νυν μέλος Αυτοδιοίκησης Ελληνικής Μειονότητας της πόλης Μπουτάουρς, Βασίλης Σιδηρόπουλος. Σκοπός της συνάντησης ήταν, εκτός από την γνωριμία των δύο πλευρών, η αναθέρμανση της αδελφοποίησης των δύο πόλεων που έγινε το 1997. Ο κ. Σιδηρόπουλος παρέδωσε τον κ. Αντωνακόπουλο την απόφαση της Αυτοδιοίκησης Ελληνικής Μειονότητας να ανανεωθεί η αδελφοποίηση και πάνω σε αυτή την απόφαση συζητήθηκαν μελλοντικές κοινέ δράσεις. Υπάρχει το ιστορικό της αδελφοποίησης του Δήμου Πύργου με τον Δήμο αυτό το 1997. Εμείς σήμερα ανανεώνουμε το ενδιαφέρον μας για αυτή την τυπική αδελφοποίηση που έγινε, γίνει ουσιαστική και αναζητούμε τρόπους και στο πολιτιστικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο μιας διαρκούς συνεργασίας. Και νομίζω το πρώτο δείγμα θα είναι στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα έχουμε στον πύργο. Είναι γνωστό ότι στη Βουδαπέστη η κλασική μουσική, ο χορός, αλλά και η παραδοσιακή μουσική τους, κυρίως στα βιολιά και σε άλλα όργανα τα οποία έχουν μια παράδοση εξαιρετική οι άνθρωποι και στην περιοχή. Και βεβαίως να κινητοποιήσουμε και το ελληνικό στοιχείο της περιοχής, για το οποίο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής των αξιών της Ελλάδας, των παγκόσμιων οικουμενικών αξιών που σήμερα έχει ανάγκη ο πλανήτης, γιατί έχει λιγάκι απομακρυνθεί από αυτές. Κύριος στόχος η διαρκή συνεργασία, με το πρώτο δείγμα να είναι στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα έχουμε στον πύργο. Παράλληλα, στόχος είναι να κινητοποιήσουν το ελληνικό στοιχείο της περιοχής, που είναι ο καλύτερος πρεσβευτής Ελλάδος των ηθικών και πολιτιστικών αξιών που έχει ανάγκη ο πλανήτης. Δεύτερη φορά με τον κύριο Λατσί γίνανε οι ανταλλαγές, αλλά κάτι σοβαρό από τότε δεν έχει γίνει. Εμείς δεχτήκαμε ένα χορευτικό, το Λύκειο του Πύργου, και αργήσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα 15 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό εμείς φέραμε απόφαση, η δικιά μας η μειονότητα, η αυτοδιοίκηση της μειονότητας των Ελλήνων, ότι θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε αυτή την αδελφοποίηση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμαρχος μας δέχηκε και πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι. Φέραμε και απόφαση στο Δέλτα Σίγμα μας ότι του χρόνου επίσημα θα έρθουμε. Ο κύριος Αντωνακόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Σιδηρόπουλο για την επίσκεψη, του πρόσφερε ένα αναμνηστικό δώρο του Δήμου, καθώς και την ιστορική έκδοση με τα γεγονότα της Ηλίας κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.